Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Σήμερα με τη χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για μία ακόμη εκπομπή για να μιλήσουμε για την Κυριακή του Ασώ του Ιού, για την παραβολή αυτή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως η καρδιά όλου του Ευαγγελίου όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αναγνωρίζουν ότι έχουν πράξει πράγματα άτοπα στη ζωή τους, λόγω του ότι έζησαν με ασωτεία από την νεαρή τους ηλικία και η ζωή τους ήταν γεμάτη από μεθύσια και ανήθικες πράξεις. Αυτοί λοιπόν, επειδή έπεσαν σε τόσα αμαρτήματα, φθάνουν τελικά στην απόγνωση, η οποία απόγνωση είναι τέκνο της υπερηφανίας τους και δεν θέλουν με κανένα τρόπο να φροντίσουν για την αρετή, προβάλλοντας ως επιχείρημα την πολύχρονή τους συνήθεια. Ωστόσο, αυτή τους η απόγνωση τους οδηγεί στο να κάνουν συνεχώς τα ίδια και χειρότερα. Οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες μας λοιπόν, κινούμενοι από φιλανθρωπία και πατρική αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους και θέλοντας να τους ελευθερώσουν από την απόγνωση και την απελπισία, τοποθέτησαν την δεύτερη Κυριακή του Τριοδίου να διαβάζεται η θαυμάσια αυτή παραβολή του ασώτου Ιού. Σκοπός των Αγίων Πατέρων είναι να ξεριζώσουν το πάθος της απελπισίας και να παρακινήσουν τους ανθρώπους στον αγώνα για την αρετή. Και ακόμη με την παραβολή του ασώτου Ιού δείχνουν την μεγάλη φιλανθρωπία και την ευσπλαχνία του Θεού σε όλους εκείνους που αμάρτησαν πολύ. Και παρουσίασαν ολοζώντα να θα λέγαμε με την παραβολή αυτή του Χριστού ότι δεν υπάρχει κανένα από τα αμαρτήματα που να μπορεί να νικήσει τη φιλάνθρωπη στάση του Θεού. Η παραβολή του ασώτου Ιού βρίσκεται στο καταλουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 15ο, 11 έως 32. Είναι η πιο συγκινητική αλλά και η πιο ενθαρρυντική παραβολή. Με τρόπο εξαιρετικό παρουσίασε ο Κύριος σε αυτήν, αφενός μεν το αξιοθρύνητο κατάντημα του ανθρώπου, ο οποίος αποστατεί από το Θεό, και αφετέρου μας παρουσίασε ο Χριστός, την στοργή και την αγάπη με την οποία δέχεται ο Ουράνιος Πατέρας, κάθε αμαρτωλό που μετανοεί ειλικρινά και έμπρακτα. Είπε ο Κύριος, ένας άνθρωπος είχε δύο ιούς. Μια ημέρα ο νεότερος ιός παρουσιάζεται στον πατέρα του και του ζητεί το μερίδιο από την πατρική περιουσία που νόμιζε ότι του ανήκε. Αγαθός, πανάγαθος ο πατέρας, μοίρασε την περιουσία και στα δύο παιδιά του. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και ο νεότερος ιός μάζεψε όλα όσα του έδωσε ο πατέρας του και ταξίδεψε σε μέρος μακρινό. Εκεί, μακριά από την στοργική παρακολούθηση του συνετού πατέρα, σπατάλησε την πατρική περιουσία ζώντας άσωτα και αμαρτωλά. Όταν όμως ο νεότερος ιός εξόδεψε όλη την πατρική περιουσία έπεσε μεγάλη πείνα στην χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Πείνα τρομερή τον θέριζε. Τι να κάνει. Πήγε ως δούλος σε κάποιον από τους κατοίκους της χώρας εκείνης και αυτός τον έστειλε στα χωράφια του για να βόσκει χείρους, γουρούνια. Τι θλιβερό κατάντημα. Τι εξευτελισμός για ένα πλουσιόπεδο. Και η πείνα του ήταν τόσο μεγάλη ώστε επιθυμούσε και προσπαθούσε να χορτάσει από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι. Αλλά και από αυτά κανένας από τους άλλους υπηρέτε δεν του έδινε, γιατί προτιμούσαν με αυτά να τρέφουν τους χείρους τους. Τον δυστυχεί. Νόμιζε ότι μακριά από τον πατέρα του θα γινόταν ευτυχής. Νόμιζε πως θα ήταν ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει αλλά σε τι αξιοθρύνει το βαθμό δυστυχία έφτασε. Έτσι είναι και ο αμαρτωλός άνθρωπος. Ποτέ δεν ικανοποιείται από την απόλαυση της αμαρτίας. Η πείνα της ψυχής για χαρά και ειρήνη διαρκώς αυξάνει. Χωρίς να μπορεί κανένας άνθρωπος, κανένα δημιούργημα, καμία απόλαυση των αγαθών και των ειδονών του υλικού κόσμου να ανακουφίσουν τον δυστυχή αμαρτωλό θα εξακολουθεί να πεινά όπως και ο άσωτος ιός της παραβολής. Αλλά εκείνος κάποτε τέλος πάντων ήλθε εις αυτόν, συνήλθε από την μέθη και την τρέλα της αμαρτίας και έκανε σκέψεις ορθές και πήρε αποφάσεις σωτήριες. «Πόσοι οι εργάτες του πατέρα μου» είπε «έχουν άφθονο ψωμί ώστε να τους περισσεύει» ενώ εγώ κινδυνεύω να πεθάνω από την πείνα. Δεν είναι πια ζωή αυτή. Θα σηκωθώ και θα γυρίσω στον πατέρα μου. Θα πέσω στα πόδια του. Θα τον παρακαλέσω και θα του πω. Πατέρα μου, αμάρτησα στον ουρανό, όπου εκτελείται το θείο θέλημα από τους Αγίους Αγγέλους. Αμάρτησα όμως και σε σένα, γιατί περιφρόνησα τη στοργή σου και δεν λογάριασα την λύπη που δοκίμασες όταν εγώ έφυγα μακριά από σένα. Το συναισθάνομαι και το ομολογώ ότι δεν είμαι άξιος πια να ονομαστώ Υιός σου. Δεν έχω ακόμη την αξίωση ούτε σαν μόνιμο δούλο σου να με πάρεις και να μένω συνεχώς στο σπίτι σου. Σε παρακαλώ λυπήσουμε και πάρε με σαν έναν από τους μισθωτούς υπηρέτες σου». Αυτά σκέφτηκε και αποφάσισε να τα πει στον πατέρα του και να, δεν χάνει καιρό. Η σωτήρια απόφαση μπήκε σε εφαρμογή. Ο άσωτος άφησε τους χείρους και όσο γρηγορότερα μπορούσε έφυγε από την χώρα της αποδημίας, της τόσης καταπτώσεως και δυστυχίας και ήλθε στον πατέρα του. Πώς όμως να δέχθηκε ο πατέρας τον άσωτο ιό που μετενόησε πώς να συμπεριφέρεται ο Θεός σε κάθε αμαρτωλό που μετανοεί. Ήταν ακόμη μακριά ο Άσωτος, ο οποίος μετανοημένος επέστρεφε στον πατέρα του, αλλά ο στοργικός πατέρας τον είδε και τον λυπήθηκε. Δεν περίμενε να έλθει ο Άσωτος, έτρεξε ο ίδιος να τον προϋπαντήσει. Οποιοςδήποτε άλλος θα συχαινόταν τον μέχρι πριν λίγο βρωμερό χειροβοσκό. Η πατρική όμως αγάπη παραβλέπει τα πάντα. Ο φιλόστοργος πατέρας με άπειρη αγάπη σφίγγει θερμά στην αγκαλιά του και δίνει φίλη μας στον άσωτο ιό που μετενόησε. Πόσα μας λέει η συγκινητική αυτή υποδοχή του πατέρα του ασώτου ιού για την άπειρη αγάπη του Θεού σε κάθε αμαρτωλό που μετανοεί. Αλλά η αγάπη αυτή του πατέρα δεν εμπόδισε, αντίθετα έδωσε θάρρο στον άσωτο να κάνει την εξομολόγησή του όπως την είχε σκεφτεί και αποφασίσει. Και αρχίζει. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Αμάρτησα με την κακή συμπεριφορά και αμαρτωλή ζωή μου, σε πίκρανα και σε λύπησα. Αναγνωρίζω και ομολογώ ότι δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ παιδί σου. Έως εδώ πρόλαβε να πει ο Άσωτος, διότι η πατρική αγάπη τον διέκοψε και δεν τον άφησε να προχωρήσει. Και τώρα ακούγεται η φωνή του στοργικού πατέρα, ο οποίος απευθύνεται στους δούλους του. «Φέρτε την καλύτερη στολή που υπάρχει», όμοια με εκείνη που φορούσε προτού φύγει από το σπίτι μου, και ντύστε τον με αυτήν. Δώστε του ακόμη και δαχτυλίδι να φορεί στο χέρι, όπως φορούν οι άρχοντες και οι κύριοι, καθώς και υποδήματα στα πόδια, για να μην περπατά ανυπόδητος όπως οι σκλάβοι. Ακόμη διατάσσω να σφάξετε το μοσχάρι εκείνο που το τρέφουμε ξεχωριστά, για να το έχουμε στην πιο χαρμόσυνη και εξαιρετική περίσταση» σφάξτε τον μόσχον των σιτευτών. Η επιστροφή του παιδιού μου είναι γεγονός ιδιαίτερης χαράς και γι' αυτό πρέπει να φάμε και να εφρανθούμε, διότι ο γιος μου αυτός μέχρι πριν λίγο ήταν νεκρός και τώρα ξαναζωντάνεψε, ήταν χαμένος και τώρα βρέθηκε. Πόσο παρήγορα είναι τα λόγια αυτά και πόσο ενθαρρυντικά για κάθε αμαρτωλό διότι μας δίδαξε με αυτά ο Κύριος ότι δέχεται κάθε άνθρωπο που μετανοεί και τον συγχωρεί και τον θεωρεί και πάλι παιδί του. Είναι όμως άξια πολλής προσοχής και όσα συνέβησαν με το μεγαλύτερο παιδί του στοργικού εκείνου πατέρα, με τον αδελφό του ασότου. Ο μεγαλύτερος ιός ήταν στο χωράφι. Καθώς όμως γύριζε και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε όργανα, τραγούδια και χορούς. Προσκάλεσε λοιπόν έναν από τους υπηρέτε και ρωτούσε να μάθει γιατί γίνονταν αυτά στο σπίτι. Ο υπηρέτη του είπε ότι επέστρεψε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου από την πολύ χαρά που δοκίμασε διότι επέστρεψε υγιής έσφαξε τον μόσχο τον σιτευτό. Ο μεγαλύτερος ιός όμως όταν τα άκουσε αυτά θύμωσε και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι. Αναγκάστηκε τότε ο καλός πατέρας να βγει έξω και να τον παρακαλεί να μπει και αυτός και να πάρει μέρος στο τραπέζι και να χαρεί για την επιστροφή του αδελφού του. Αλλά τι κρίμα! Εγωιστής ο μεγαλύτερος ιός και ζηλιάρης όπως οι Φαρισαίοι και λέει στον πατέρα του με πικρό παράπονο «Τόσα χρόνια δουλεύω σε σένα και σε υπηρετώ χωρίς ποτέ να παραβώ καμία εντολή σου». Αλλά εσύ ποτέ δεν μου έδωσες ούτε ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Ενώ τώρα που γύρισε πίσω ο προκομμένος αυτός ιωσού σου, που κατέφερε την περιουσία σου με τις πόρνες και με τις ασωτίες του, έσφαξες για χάρη του το πιο καλοθρεμένο μοσχάρι. Πόσο εστερείτο από αδελφική αγάπη ο μεγαλύτερος ιός και πόσο μεγάλη και υψηλή ιδέα είχε για τον εαυτό του δεν κατάλαβε ότι με τον τρόπο αυτό έμοιαζε με τον νεότερο αδελφό του προτού εκείνος μετανοήσει και επιστρέψει. Αλλά και πώς η συγκατάβαση και τρυφερότητα δείχνει και προς τον μεγαλύτερο ιό του ο φιλόστοργος πατέρας. «Παιδί μου», του λέει, «εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα όσα έχω δικά σου είναι. Έπρεπε λοιπόν και εσύ να χαρί γιατί ο αδελφός σου αυτός για τον οποίον μιλάς με τόση περιφρόνηση ήταν νεκρός και έζησε πάλι, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Αυτά τα τελευταία λόγια μας δίνουν να καταλάβουμε πώς είναι ο άνθρωπος ο αμαρτωλός και πώς γίνεται όταν μετανοήσει. Ο αμαρτωλός μοιάζει με τον νεκρό που ούτε ακούει, ούτε βλέπει, ούτε κινείται. Ούτε μελετά τον νόμο του Θεού, ούτε ακούει τις συμβουλές και παρακλήσεις των γνωστών και φίλων του, ούτε εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Μοιάζει με το χαμένο πρόβατο που κινδυνεύει να κατασπαραχθεί από τους λύκους. Όταν όμως συναισθανθεί τις αμαρτίες του και μετανοήσει και εξομολογηθεί, τότε γίνεται αληθινή νεκρανάσταση. Η χάρη του Θεού τον φωτίζει να εννοήσει τον λόγο του και τον βοηθά να τον εφαρμόσει. Το χαμένο πρόβατο βρέθηκε. Το βρήκε ο καλός ποιμένας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και το οδήγησε στην μάνδρα της Εκκλησίας Του. Τι ευτυχία και χαρά να ζούμε όλοι με μετάνοια και να απολαμβάνουμε τα αγαθά του Θεού, του στοργικού ουρανίου Πατέρα μας. Ο μεγαλύτερος Υιός είναι εκείνος που εφαρμόζει πάντα τις εντολές του Θεού που αγωνίζεται συνέχεια για το καλό και δεν φεύγει ποτέ μακριά του. Ο νεότερος είναι εκείνος που επεθύμησε την αμαρτία και με τις εσχρές του πράξεις αρνήθηκε να είναι μαζί με τον Θεό. Είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την φιλανθρωπία του Θεού ζώντας έναν άσωτο τρόπο ζωής. Αυτός δεν διετήρησε σώα την εικόνα του Θεού σύμφωνα με την οποία ήταν πλασμένος, αλλά ακολούθησε τον πονηρό δαίμονα και έτσι με την υποδούλωσή του στις ειδονές υπηρετούσε τα θελήματα του διαβόλου. Τελικά βέβαια δεν μπόρεσε να χορτάσει την επιθυμία της αμαρτίας, γιατί η αμαρτία δεν έχει κορεσμό, δεν χορταίνεται η αμαρτία, έστω και αν είναι λαχταριστή εξαιτίας της συνήθειας που προκαλεί η πρόσχερη ευχαρίστηση. Και επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να χορτάσει, μας αναφέρει η γραφή ότι έτρωγε την τροφή των χείρων, τα ξυλοκέρατα. Με τα ξυλοκέρατα παρομοιάζεται και η αμαρτία γιατί τα ξυλοκέρατα στην αρχή φαίνονται γλυκά στη γλώσσα, έπειτα όμως έχουν μία τραχιά γεύση και νομίζεις ότι τρως άχυρα. Τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει και η αμαρτία. Ο άσωτος ιός λοιπόν μόλις συνήλθε και διαπίστωσε ότι χάνεται από την πείνα της αρετής, ότι ζει δηλαδή χωρίς ίχνος αρετής, επιστρέφει στον πατέρα του λέγοντας «Πατέρα αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου, δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι Υιός σου». Και ο πατέρας τον δέχεται γιατί τον βλέπει μετανοημένο. Όχι μόνο δεν τον κακολογεί, αλλά τον σφιχταγκαλιάζει με πολύ αγάπη, δείχνοντας την πατρική και θεϊκή ευσπλαχνία. Ο σπλαχνικός πατέρας αγαπητή φίλη, περίμενε στην πόρτα πότε θα επιστρέψει στον πατρικό οίκο το παραστρατημένο παιδάκι του. Αυτό κάνει και ο Χριστός. Επειδή έχουμε την ελεύθερη βούληση που μας την έχει δώσει ως αναφέρετο δικαίωμα, την σέβεται, δεν την παραβιάζει και αν πολλές φορές φεύγουμε μακριά από τον νόμο του Θεού, ο Θεός μας περιμένει εκεί σαν τον σπλαχνικό πατέρα για να μετανοήσουμε. Και όχι μόνο δεν έκλεισε την πόρτα στον Υιό Του όταν τον είδε να έρχεται από μακριά, αλλά έτρεξε και τον συνάντησε και τον καταφύλισε, μας λέει το Ευαγγέλιο, για να μας δείξει ότι ο Θεός είναι σπλαχνικός πατέρας και ότι δεν θα μας κλείσει την πόρτα όταν γυρίσουμε πίσω μετανοημένοι για τα σφάλματά μας. «Τον ερχόμενον πρός με ουμί εκβάλλω έξω», λέει ο Χριστός. «Αυτόν ο οποίος έρχεται σε εμένα δεν θα τον διώξω μακριά». Και του δίνει λοιπόν καινούριο ένδυμα, του ανανεώνει δηλαδή τον χιτώνα του Αγίου Βαπτίσματος και του βάζει στο χέρι δαχτυλίδι το οποίο συμβολίζει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος του δίνει πάλι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν αναπαύεται στην ψυχή που είναι βρώμικη από αμαρτίες και φεύγει μακριά από τους αμετανόητους αμαρτωλούς το Άγιο Πνεύμα. Γιατί όλοι μας αμαρτωλοί είμαστε. Υπάρχουν όμως δύο ειδών αμαρτωλοί. Η αμαρτωλή που είναι αμετανόητη και την αμετανοησία ο Θεός δεν την συγχωρεί, και υπάρχουν και οι αμαρτωλοί που ζουν εν μετανία και εξομολογήσει, που πολλές φορές μπορεί να πέφτουν σε σφάλματα, αλλά κάνουν τον αγώνα τους να περιορίσουν και να κόψουν τα πάθη τους με την δύναμη του Θεού. Επιπλέον, ο σπλαχνικός πατέρας δίνει στον άσωτο ιό υποδήματα στα πόδια, για να μπορεί να αποφεύγει στην πνευματική του πορεία τα δαγκώματα από τα φίδια, και τα κεντρίσματα από τους σκορπιούς, δηλαδή από τους δαίμονες, και να μπορεί να τα καταπατεί και να τους συντρίβει την κεφαλή. Έπειτα από την υπερβολική του χαρά θυσιάζει το σιτευτό μοσχάρι. Και τι σημαίνει αυτό ότι ο σπλαχνικός πατέρας θυσίασε τον μόσχον των σιτευτών. Σημαίνει ότι ο επουράνιος πατέρας απέστειλε τον ιό του στην γη για να θυσιαστεί, να αναστηθεί και να σωθούν όσοι θα πιστέψουν σε Αυτόν και να έχουν ζωή αιώνιο δια της μεταλήψεως, της σαρκός και του τιμίου αίματος του Χριστού. Ο φιλάνθρωπος εκείνος πατέρας καταδέχεται να απαντήσει και στον μεγαλύτερο ιό και να τον κάνει να σοπάσει και να τον διορθώσει με τρόπο ήρεμο και λόγια ήπια και φιλικά. Εσύ του λέει παιδί μου είσαι πάντοτε μαζί μου και έπρεπε να χαρείς και να αισθανθεί την ίδια χαρά με τον πατέρα σου γιατί ο γιος μου αυτός ήταν νεκρός από την αμαρτία και ξαναζωντάνεψε. Ήρθε μετανοημένος για όλα όσα έκανε παραλογιζόμενος. Ήταν χαμένος γιατί ήταν μακριά μου εξαιτίας της συνήθειας των ειδονών και τώρα τον βρήκα γιατί τον έφερε κοντά μου η συμπάθεια που έδειξα γι' αυτόν και το ότι πόνεσα μέσα μου για χάρη του. Η παραβολή αυτή λοιπόν μας διδάσκει ότι ο Πανάγαθος Θεός, αν μετανοήσουμε ηλικρινά και έμπρακτα, μας συγχωρεί, όσο βαριά και αν είχαμε αμαρτήσει. Στον ουρανό γίνεται μεγάλη χαρά μεταξύ των αγγέλων, πανηγυρίζουν οι άγγελοι, μας λέει ο Χριστός, για έναν αμαρτωλό ο οποίος μετενόησε. Επίσης μας διδάσκει να μην είμαστε υποκριτές και να χαιρόμαστε για την επιστροφή και την μετάνοια κάθε αμαρτωλού, μιμούμενοι σε αυτό τους Αγίους Αγγέλους. Οι Άγιοι Πατέρες λένε κάτι το οποίο σε πολλούς μπορεί να φανεί οξύμορο, είναι όμως μεγάλη αλήθεια, διατυπωμένη εν Αγίω Πνεύματι. Αν πάει κανείς στην κόλαση, θα πάει εξαιτία των αμαρτιών του πλησίον του. Και τι εννοούν οι Άγιοι Πατέρες, ότι δεν πρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο και να προσευχόμαστε να μετανοήσουν και να φωτιστούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανενός στην προσωπική ζωή. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πράξει όπως θέλει. Βέβαια, Εάν δούμε κάτι λάθος σε κάποιον αδελφό, θα του πούμε δύο λόγια, όχι αφ' αυτού, αλλά μέσα από τα σγραφάς. Θα του πούμε, αδελφέ μου, αυτό που κάνεις, ο Χριστός δεν το επικροτεί. Με αδελφική αγάπη όμως, όχι με πνεύμα επικριτικό. Η εξουθένωση και η κατάκριση του πλησίων δεν επιτρέπεται. Μην κρίνετε, λέει ο Κύριος, ή να μην κρυθείτε αυτός που κρίνει τον συνάνθρωπό του είναι σαν να θέλει να πάρει τη θέση του Θεού και αυτό δεν μας επιτρέπεται από τον νόμο. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό με την αποτρόπαιη μορφή του Φαρισαίου στην αντίστοιχη παραβολή τελώνου και Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος αποδοκιμάστηκε από το Θεό όχι επειδή υπήρχαν στη μέση δικές του αμαρτίες, αλλά επειδή υπήρχε στη μέση η αμαρτωλότητα του τελώνου. Γιατί έλεγε ο Φαρισαίος, εγώ είμαι δίκαιος, είμαι ευσεβής, είμαι πιστός τηρητής του μοσαϊκού νόμου. Γύριζε, κοίταζε, έκρινε και κατέκρινε. Και λέει, δεν είμαι σαν αυτόν εκεί, τον τελώνει, τον αμαρτωλό, άρπαγας, μες στην αμαρτία, στην ασωτεία και την ακολασία. Αν σε όλα πορεύεσαι σύμφωνα με τις θείες εντολές. Παρατηρείς όμως και σχολιάζεις με πνεύμα επικρίσεως την αμαρτία του συνανθρώπου σου, τότε μάθε πως έχεις διαλέξει τον πιο σίγουρο δρόμο για να πας στο πύρ το εξώτερον, το ετοιμασμένον, το διαβόλο και τις αγγέλεις αυτού. Καμία αρετή σου δεν θα αποδειχθεί ικανή να αντισταθμίσει αυτήν την θανάσιμη ενοχή, το να κατακρίνεις δηλαδή των πλησίων και τίποτε δεν μπορεί να σε σώσει από την αιώνια απώλεια. Θα κρυθείς κατά την Δευτέρα Παρουσία αυστηρότατα από τον Κύριο και θα μείνεις αναπολόγητος. Το κλειδί που μας ανοίγει τον Παράδεισο είναι η φράση της Κυριακής Προσευχής, του Πάτερ ημών δηλαδή. «Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών». Για να σε ελεήσει δηλαδή ο Θεός, πρέπει να τον προλάβεις συγχωρώντας εσύ τον αδελφό σου. Για να μην σε κρίνει ο Θεός, πρέπει να μην κρίνεις και εσύ τον πλησίον σου. Η Γραφή το λέγει τρανότατα, μη κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Θυμηθείτε και την άλλη σχετική παραβολή, εκείνη με τον άσπλα χνοδούλο, που μόλις ο αφέντης του τον ελέησε και του χάρισε το μεγάλο ποσό των ταλάντων που χρωστούσε, Εκείνος βγαίνοντας από το δικαστήριο έπιασε από το λαιμό ένα σύνδουλό του δικό του χρεός τη μικρού ποσού και του ζητούσε την απόδοσή του. Ήταν δηλαδή ένας δούλος ο οποίος χρώσταγε 500 δινάρια σε κάποιον βασιλέα. Τον κάλεσε λοιπόν αυτός ο Βασιλέα και του λέει «Θέλω να μου δώσεις τα 500 δινάρια που σου έδωσα». Και ο δούλος αυτός του λέει «Δεν έχω, και λέει ο Βασιλέα, ρίξτε τον στην φυλακή, στα σκοτάδια μέσα στην απομόνωση. Και τότε αυτό ο δούλο έκλεγε: Λυπήσουμε, του λέει Βασιλέα, σπλαχνίσουμε. Έχω γυναίκα και μικρά παιδιά. Σε παρακαλώ, άσε με να ζήσω. Και ο Βασιλέα τον λυπήθηκε και τον ελευθέρωσε. Αυτό ο ευεργετηθή δούλο, μόλι βγήκε έξω από το δικαστήριο, είδε κάποιον σύνδουλό του που του χρωστούσε 50 δινάρια πολύ ευτελές ποσό και τον άρπαξε από το λαιμό και του ζητούσε τα πενήντα δινάρια ενώ ο ταλέπορος μόλις ήδη του είχε χαρίσει τα πεντακόσια δινάρια ο βασιλιάς. Το είδαν το περιστατικό αυτό οι υπηρέτες του βασιλέως και του το ανήγγυλαν και έδωσε εντολή ο βασιλεύς ρίξτε τον στο πύρ το εξώτερο στην γέα του πυρός όπου θα τρίζει τα δόντια του σε όλη την αιωνιότητα». Και για ποιο λόγο έγινε αυτό, γιατί ήταν άσπλαχνος προς τον συνάνθρωπό του. Το κριτήριο για την είσοδό μας ή την έξοδό μας από τον Παράδεισο, όπως θα το πούμε και το άλλο Σάββατο στην παραβολή της Μελούσης Κρίσεως, το κριτήριο θα είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ας προσέξουμε λοιπόν και εμείς αγαπητοί αδελφοί, μην βρεθούμε στην θέση αυτού του άσπλαχνου χρεώστη. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.